Καλησπέρα και πάλι. Αυτό είναι το τρίτο επεισόδιο της σειράς Killer Craft Season 2. Τώρα, αν παρατηρείτε καλύτερη ανάλυση, αυτή τη στιγμή γράφω με το OBS και όχι με το Fraps. Ο λόγος είναι ότι είναι πολύ πιο οικονομικό το OBS και βγάζει τα αρχεία αρκετά μικρά. Ενώ το Fraps θα έβγαζε αρκετά μεγάλα, με αποτέλεσμα να κάνει πολλή ώρα ακόμα και με το νέο PC να γίνει το exporting στο edit. Με αποτέλεσμα να παίρνει ώρα, να μην ανεβαίνει την πάντα στην ώρα του και πολλά άλλα. Επομένως θα προσπαθήσω να κάνω τα πάντα με το OBS, να μην κολλάει. Τώρα αν υπάρχουν κάποια κρασαρίσματα, ξέρω εγώ, lags και τέτοια, είναι του OBS κάποια προβλήματα, ξέρω εγώ. Εντάξει, είναι και το modpack, το έχω βάλει στην έκδοση version 28, δηλαδή ήταν στο 27,5 και έχουν βάλει νομίζω και άλλα mods μέσα, επομένως λογικό είναι. Αλλά τι να κάνουμε. Λοιπόν, σε αυτό το επεισόδιο λέω να πάμε να εξερευνήσουμε αυτό. Ναι, αυτό εδώ πέρα που βρήκα, θα σας εξηγήσω. Είχα εξερευνήσει μόνος προς τα εκεί λίγο. Είχα βρει και άλλες τέτοιες βλακίες, ξέρω εγώ, από αυτά που έχουν, ξέρω εγώ, campfire με μπλε φωτιά, φωτιά των ψυχών δηλαδή. Και βρήκα αυτό. Και λέει Ruin Town Map. Επομένως λέω σε αυτό το επεισόδιο να πάμε να εξερευνήσουμε την Ruin Town. Βασικά, με συγχωρείτε, μία να σφάξω τον βλάκα από εδώ. Ωραία, χρησιμοποιούμε και το στόσο σπαθί. Λοιπόν, μόνο θα πρέπει λίγο να φτιάξουμε μικρές πανοπλίες. Επίσης βρήκα και άλλο ξύλο, τα Dead Planks. Προς τα εκεί το βρήκα και λέω από εκεί να φτιάξουμε και την μόνιμη βάση μας. Λογικά όσοι, ξέρω εγώ, προσέξατε το screenshot που ανέβασα στην κοινότητα του καναλιού θα το έχετε καταλάβει ήδη. Λοιπόν, καταρχάς λέω να φτιάξω ένα νέο παντελόνι γιατί αυτό πάει να σπάσει. Ωραία. Τακ, έτοιμο. Χιτόνια και τέτοια, καλά είμαστε. Ωραία, αυτό το βάλω εδώ. Επίσης έφτιαξα και τούτο εδώ, που ουσιαστικά κόβεις τα κρατικά σου εδώ πάνω. Έτσι. Δεν βλέπετε, έχω φτιάξει κι άλλα καγκουρό meals. Καγκουρό burger μάλλον. Λοιπόν, έχουμε τα βασικά εδώ πέρα. Άρα λέω να φτιάξουμε λίγο ψωμί, γιατί αυτό σίγουρα δεν θα μας φτάσει. Αυτό το αφήσω εδώ μέσα. Ωραία, λοιπόν, να φτιάξουμε ένα σκαπέτι εδώ πέρα. Ωραία. Βασικά πέτα το αυτό. Ωραία, πάμε μία κάτω. Εδώ δεν μπορώ να κάνω farming, έτσι. Όχι. Ωραία, ας κάνουμε farm εδώ. Α, μπορώ να το κάνουμε έτσι. Ωραία το mod. Τέλος πάντων. Ωραίος. Πιστεύω έτοιμοι είμαστε. Μισό να το χαλάσουμε μία. Γιατί δεν χαλάει. Α, εντάξει. Ωραία, λοιπόν. Κάτι παραπάνω από εδώ πέρα δεν έχουμε. Έχω μόνο αυτά. Unbreaking τίρα, καλά. Ωραία, επομένως νομίζω είμαστε κομπλέ για αρχή. Επομένως θα βάλουμε. Ωραία. Και από 14 και πάλι δεν θα φτάσουν, αλλά από το τίποτα. Λοιπόν, βέλη δεν έχω, βέλη για άλλα μέσα εδώ μεταξύ. Έχω, ωραία. Ωραία. Ας ανοίξουμε αυτό το πράγμα. Ορίστε. Αλλά όμως από ό,τι βλέπω θα πρέπει να εξερευνήσουμε αρκετά. Μόνο θα τραβήξω τις ενταγμένες αυτές. Σε περίπτωση που σε θετικό επίπεδο δεν επιστρέψουμε ποτέ. Ωραία, μισό να πάρουμε και τα κάρβουνα από εδώ. Αν και τώρα μπορεί να... Ωραία, καλύτερα. Λοιπόν, για να δούμε τώρα προς τα που πρέπει να πάμε. Βασικά, επειδή ξέρω και ένα κολπάκι για να το βρίσκουμε πιο εύκολα, χωρίς να ψάχνουμε 500.000 ώρες. Να δω πρώτα αν έχω redstone. Redstone νομίζω
Όχι, δεν έχω ρίτσο, ναι. Επομένως δεν μπορούμε να φτιάξουμε χάρτη. Τέλος πάντων. Onion. Α, έχουμε κι άλλα εδώ. Επομένως δεν τελειώσαμε. Οκ, μόνο το ένα συντάκι φέρε. Ωραία. Ωραία, μια χαρά. Να τα βάλουμε πάνω. Επίσης για πείτε μου, παιδιά, σας αρέσει το νέο το update που βγήκε, το Trial Chamber? Εμένα προσωπικά μου άρεσε αρκετά. Είναι ωραίο update το Chambers. Το The Chamber update που σου λένε το 1.21. Τα Tricky Trials. Ωραίο, ωραίο update-άκι. Αλλά με χαλάει ένα πράγμα. Αυτό που με χαλάει γενικότερα με τα Trial Chambers, ευτυχώς το βρήκα το πρόβλημα. Απλά να optimize ήθελε ο κόσμος για να συμβαστεί με τη νέα έκδοση. Αλλά είναι το εξής πρόβλημα, ρε παιδιά. Είναι... Το πρόβλημα είναι ότι δεν εμφανιζόταν για κάποιο λόγο το τέτοιο. Το... Ουσιαστικά έχει... βλέπετε αυτή την κουκίδα εδώ πέρα. Αυτό εδώ που ουσιαστικά σου δείχνει που είναι το structure. Δεν εμφανιζότανε. Και έπρεπε να ταξιδέψω 4.000 blocks για το ουσιαστικά χωρίς κάποιο στόχο, μόνο και μόνο επειδή, και άλλο καγκουρό το μεταξύ, τέλος πάντων, μόνο και μόνο επειδή ήταν αυτό bug. Ευτυχώς έκανα optimize ο world μέσα από τα edit options και όλα κομπλέ είναι, ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, ούτε χάσαμε κάτι ούτε τίποτα. Τώρα πάω σωστά, τώρα θα μου πείτε, τώρα λίγο δύσκολο, μισό να πάρω και αυτά γιατί θα τα χρειαστούμε. Βασικά πέτε δεν το έφερα. Αλλά εντάξει, θα τα κουβαλήσουμε γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Πρέπει να αρχίσουμε να φτιάχνουμε σιγά σιγά και το φαγητό μας και τις φάρμες μας και τέτοια. Επομένως τα bone blocks θα τα χρειαστούμε. Για να μην χρειάζεται κάθε τόσο να κυνηγάμε σκελετούς και να παίζουμε με την τύχη μας. Ωραία, λοιπόν. Ξέρω να κάνω μια viewboarding. Αν είναι... Reduce the distance at which chunks beneath the bone are shown. Λοιπόν, view booting, να το. Κομπλέ είμαστε. Καλύτερα από πριν, εν τω μεταξύ. Λοιπόν, τώρα μέχρι να το βρω εγώ θα κάνω μια παύση, γιατί θα κάνει πολλή ώρα. Και επιστρέφουμε. Λοιπόν, παιδιά, update στα γρήγορα. Μου φαίνεται καταφέρνουμε να το βρούμε. Αλλά στην προσπάθειά μου βρήκα άλλα δύο πράγματα τα οποία δεν τα έχω εξερευνήσει. Το ένα ήταν κάτι σαν φάρμα, όχι ακριβώς φάρμα, κάτι σαν σπίτι για την ακρίβεια. Και το δεύτερο είναι ότι βρήκα μία mansion η οποία στην κυριολεξία έχει χρώμα. Βασικά φτιαγμένη όλη από σπρούς αντί να είναι από ρούφτ. Όλη από σπρούς. Και ακούω και μέσα κάτι βλάκες. Να βλέπετε και στο μήνυμα εδώ πέρα έχει vindicators. Αλλά το θέμα είναι ότι προς τα δω βγαίνει και αυτό που θέλουμε. Πάντως πρώτη φορά βλέπω mansion η οποία να είναι από spruce wood φτιαγμένη. Η αλήθεια να λέγεται, με spruce wood φαίνεται πιο ωραία και πιο ανοιχτόχρωμη. Από εκείνο το μαύρο το πράγμα. Έτσι, κυριολεκτικά τώρα. Λοιπόν, ας κοιτάξουμε να δούμε και από εδώ τι γίνεται. Από εδώ λέει ότι είναι. Ωραία, λοιπόν, κατέβα μία. Και πάμε να δούμε. Ελπίζω το φαγητό να μας φτάσει. Για να δούμε λίγο τι πρόκειται να συναντήσουμε. Επίσης, παιδιά, πρέπει να κάνετε subscribe και καμπανάκι και like και να μπορεί ο αλγόριθμος του YouTube να με προωθεί. Γιατί από ό,τι φαίνεται το YouTube το τελευταίο καιρό παρά είναι ανέστητο. Εντάξει, φταίτε κι εσείς που δεν βλέπετε τα βίντεο μου, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτή είναι η χαμένη πόλη. Από ό,τι βλέπω, έχουμε πλησιάσει και βλέπουμε και το πρώτο στίγμα εδώ πέρα. Τέλος πάντων. Να, από ό,τι βλέπω η... Τι είναι, τι κόλλησε έτσι. Α, εντάξει. Έχει τα κλασικά λάξη. Λοιπόν, ο χάρτης με έφερε ακριβώς εδώ. Και όντως πρόκειται για μια, ας το πούμε, πόλη. Η οποία, εντάξει, φαίνεται ότι είναι υπερκατεστραμμένη τώρα. Από ποιο έτος είναι αυτές.
Θα σας γελάσω, δεν το έχω ψάξει. Όντως εδώ με βγάζει το... αυτό το πράγμα. Τώρα δεν ξέρω αν βρούμε και loot εδώ πέρα. Τι είναι αυτό? Bronze Sissel. Άρα καλά, τι έχουμε βρει εδώ πέρα? Αυτό είναι τέτοιο, δεν μας ενδιαφέρει. Εντάξει, βρήκαμε το πρώτο μας. Βρήκαμε Bronze Sissel. Καταρχάς, γιατί παίζω με 60 FPS? Έχω V-Sync ανοιχτό. Όχι, κλειστό είναι. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Εντάξει, και τα 60 FPS να λες μια χαρά είναι. Παίζουνε. Αν είναι εδώ κάτω, μήπως βρούμε τίποτα? Όχι, ε. Τι είναι? Rocks, ωραία, εντάξει. Ωραία, που λέτε με έχει βγάλει εδώ πέρα. Είμαστε ακριβώς στο επίκεντρο αυτή τη στιγμή. Πάντως εντάξει, αυτό είναι ωραίο, εντάξει. Ξέρεις τι είναι αυτά? Για να δούμε τι έχει εδώ μέσα. Δεν ανοίγουνε. Α, ανοίγουν, εντάξει. Λοιπόν, βρήκαμε αυτά τα δύο που θα τα χρειαστούμε. Άδειο. Α, βρήκαμε και ένα τόξο. Damage 252. 149. Ας εγώ θα το κάνω τώρα, να βγάλουμε ένα καινούριο. Ωραία, τίποτα εδώ. Τίποτα εδώ. Ναι, λίγο καρβουνάκι. Ωραία, αυτό ήταν όλο. Δηλαδή, η πόλη αυτή είναι, τώρα εμένα τι πόλη θα μου πεις τώρα? Για χωριό μοιάζει, το οποίο είναι κατεστραμμένο όντως. Ωραίο είναι πάντως, εντάξει. Έχει ωραία πραγματάκια. Μπορούμε λογικά να ανακαλύψουμε αν σκάψουμε, ξέρω εγώ το θέμα. Τώρα αν σκάψουμε μπορεί να μην βρούμε και τίποτα. Επίσης δεν έχω φέρει φτιάρι μαζί μου. Δεν πειράζει. Α, βρήκαμε τέτοιο εδώ. Βρήκαμε suspicion sand. Μήπως βρούμε τίποτα εδώ, παιδιά? Καταρχάς το μπράσερ πώς το φτιάχνεις? Φυσικά θες Cooper, αλλά Cooper δεν έχουμε, δεν έχουμε φέρει ακόμα. Βασικά δεν έχουμε βρει. Να, εδώ έχει αρκετά. Βίτα, βίτα. Εδώ κάτω δεν έχει. Οπα, τι έγινε εδώ πέρα? Ωραία, δεν έχει. Για να ψάξουμε λίγο πιο εδώ. Μήπως επειδή βρούμε κάτι, ξέρω εγώ. Εδώ μεταξύ έχει πύλη εδώ πέρα. Κάτι σαν πύλη, ξέρω εγώ. Οπ, τι έχουμε βρει εδώ? Βιβλιοθήκες. Παραφέτεινα μία. Εντάξει, δεν βλέπω να έχει κάτι. Εδώ ένα τραπεζάκι. Α, chest. Α, σκαπέτι. Αυτά φαίνεται να είναι χρησιμοποιημένα, φαίνεται να είναι από την ηλίθινη εποχή όλα αυτά. Εντάξει, αφού τα βρήκαμε να λέτε. Πιο κάτω δεν έχει? Ή δεν έχει? Εντάξει, αυτό τώρα αναγκαστικά το σπάσουμε, τι να κάνουμε? Α, όχι, δεν έχει, ε, δεν έχει. Εντάξει, δεν πειράζει. Αφού βρήκαμε τώρα όλα αυτά, εδώ τα δύο, εντάξει. Εντάξει, βρήκαμε, έχει ωραία πραγματάκια. Μπορούμε να... μπορούμε ξέρω να βρούμε κάτι. Και βλέπω και εδώ πάνω. Έχουμε βρει ωραία πράγματα. Ξέρω να φάμε και λίγο μπέργκερ. Εντάξει, πραγματικά δίνει πάρα πολλά μπούτια το μπέργκερ. Δηλαδή 6 μπουτάκια. Τούρμπο, παιδιά, πραγματικά τούρμπο. Εδώ δεν νομίζω να έχει κάτι. Όχι, δεν έχει, ε. Δεν έχει. Έχει κι άλλο εδώ. Άντε, φέρτο. Και είπε εκεί. Πες να τα μαζέψουμε αυτό. Μήπως μπορούμε κάτι να κάνουμε αυτό. Rost Sissel. Ωραία. Σπιτάκι είναι αυτό, αλλά... δεν βλέπω να κάνει και κάτι. Ο κάτω δεν έχει, έτσι. Όχι. Ο αντέσμα δεν πειράζει. Πώς έχουμε γεμίσει με σκατολοίδια, μέσα να τα ξεφορτωθούμε με κάποιο τρόπο. Ωραία. Ωραία, από αυτό το σπιτάκι δεν βλέπω να έχει κάτι. Αυτό το είδαμε. Τούτο εκεί τι είναι, πάλι τα ίδια είναι.
Για πάμε να δούμε μια. Πετάξουμε αυτά μια τα σκατά. Εγώ πρέπει να έχει πιο πολύ πράγμα τώρα αυτό το πράγμα που εδώ πέρα. Εκτός αν έχει εκείνο το μεγάλο, ξέρω εγώ. Πάμε να το ξερευνήσουμε κι αυτό. Αλλά πρώτα θέλω να δω τι είναι αυτό εκεί με τους καπνούς που είδα. Εδώ αυτά έχουν τίποτα μέσα, έχω κανένα λούτσες, ξέρω εγώ. Όχι. Έτσι απλά για κοσμητικούς λόγους, ε. Ναι. Από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, πού είναι, να το δω. Α, πάλι αυτό με τα σουλ τέτοια. Λοιπόν, αν δεν έχει κάτι καλό μέσα. Είναι ρε σκύπα, ας μην έχει τίποτα. Τι είναι αυτό. Blue G. Όχι, δεν έχει κάτι. Μα λαϊκής έχει. Τόσο δεν πειράζει. Λοιπόν, για να πάμε να δούμε και το ψηλό τι έχει όμως, το κτηριάκι. Αυτό εκεί. Τι φαίνεται εδώ είναι σαν το πιο μεγαλειώδες μέρος. Πάντως είναι ωραίο, κάποτε εδώ πέρα από ό,τι βλέπω ήταν σπίτια με διαδρόμους. Ήταν ωραία. Οκ, φέρω το κι αυτό. Οκ, εδώ πέρα έχει τέτοιο λιθάρια. Μια γέφυρα εκεί πέρα. Λοιπόν, για να δούμε και εδώ πέρα πάνω τι έχει. Ωραία, εδώ πάνω δεν βλέπω να έχει κάτι. Ας κοιτάξουμε αυτό το οποίο φαίνεται ότι είναι επιζών ακόμα. Α, καροτάκια. Μια χαρά. Πάνω. Έχει κάτι. Ή ήταν απλά κάποτε το Watch Tower εδώ πέρα πάνω και καλά. Α, από ό,τι φαίνεται ήταν Watch Tower. Λοιπόν, αυτά δεν τα είδαμε καλά. Αυτό εκεί. Έχει και από εκεί βλέπω. Αυτή την μπακατέλα την είδαμε. Στην κυριολεξία δεν έχει τίποτα. Εντάξει, έχει ωραία πράγματα για να δούμε πάντως. Εντάξει, είναι ωραίο. Δεν μπορώ να πω. Είναι αρκετά καλό. Εντάξει. Δεν νομίζω μένα, αλλά ποτέ δεν ξέρεις κιόλας, αλλά πρέπει να ας ψάξουμε καλό κακού. Ωραία, από εδώ δεν έχει τίποτα. Και σε μόνο μην έρθει ένα ζόμπι και μας φάξει. Αν και έχουμε πανοπλία και σπαθί, δεν νομίζω να μας κάνει κάτι. Αλλά σε περίπτωση που γίνει, έχουμε το σπαθί, ξέρω, απλά να βάλω ένα και απλά να χτυπάω, ξέρω εγώ. Ωραία, από ό,τι βλέπω εδώ μέσα δεν έχει κάτι. Έχει μόνο αυτά, αλλά θες τον μπράσερ. Εντάξει, μια χαρά είμαστε. Αλλά δεν κοιτάξαμε καλά, νομίζω. Αυτό το είδαμε προς τα εκεί, δεν ήταν κάπου προς τα εκεί, ήταν, ναι. Εκεί πέρα που είναι οι κολοκύθες, δεν κοιτάξαμε εκεί πέρα. Μήπως βρούμε τίποτα εκεί μέσα, ξέρω εγώ. Όχι, πάντως δεν βρήκαμε. Εντάξει, τουλάχιστον έχουμε κάποιες κολοκύθες που μπορούμε να πάρουμε. Ωραία, μισό τώρα να φάμε αυτούς τους βλάκες τώρα. Ωραία. Α, Χριστέ. Ωραία, ευχαριστώ για το τόξο. Εντάξει, θα το κρατήσουμε εγώ να φτιάξουμε δύο τοξάκια στο μέλλον να κάνουμε τσάντ. Ωραία. Από εδώ δεν έχει κάτι. Εντάξει, από εδώ είναι πεντακάθαρο. Α, ούτε από εδώ. Κάτω τώρα τι πάτε από εδώ τώρα. Ενοχλούνε. Βασικά. Βγάλε το σμάτι 2. Ωραία, κι άλλο εδώ. Ωραία, νομίζω αυτό ήτανε. Τώρα η Mansion τώρα δεν ξέρω τι έξτρα μπορεί να έχει τώρα, δεν νομίζω να έχει κάτι έξτρα. Πάντως ωραίο αυτό, μπορώ να το βγάλω μια φωτογραφία να έχω τις συνταγμένες. Και πάμε να δούμε και το Mansion εκεί πέρα. Το Mansion, να δούμε τι έχει, τι μπορούμε να βρούμε. Αφού εντάξει, δεν βρήκαμε και πολύ loot δυστυχώς. Εκεί που έπρεπε. Βασικά εγώ πίστευα ότι ήταν ολόκληρη μεγάλη πόλη, θα είχε πολύ πράγμα. Εντάξει, ήταν μάλλον χωριό ήταν, εντάξει, ήταν ωραίο. Βρήκαμε ωραία πράγματα. Το χ τι φάση. Κάτσε λίγο ρε σκελέτε, κάτσε κάτσε γιατί μου φαίνεται. Μου φαίνεται πως πάμε να προσπεράσουμε πράγματα. Κάτσε λίγο, πριν πάμε στη Mansion. Αυτό το χ το βλέπετε εδώ. Τι είναι αυτό, τι πρόκειται να βρούμε Brave Treasure. Brave Treasure, πώς το διάλογο το λένε. Κάτσε, μου φαίνεται λίγο βιαστικά φύγαμε. Έκανα μίσο κι εσύ. Έτσι απλά σπόναρε δίσκο ή απλά ξέρω καταλάβω που τον πήρα τώρα. Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα. Τέλος πάντων, θα ψάξω αν είναι το βίντεο και θα βάλω κανένα απόσπασμα.
Αλλά τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Ωραία, ακούω και τους μαλάκες στους φίλους μου τον Vindicator. Κάτσε να φάμε εδώ πέρα λίγο ακόμα καβουροπάτι. Πάντως ψηρίζει κατά η καβουροπάτι, ε. Και καλό heal δίνει, από ό,τι βλέπετε. Και δίνει και 6 μπούτια. Είναι πολύ καλό, είναι πιο καλό από ξόκαρατο αυτό. Τέλος πάντων. Άμα να φτιάχνουμε τέτοιο καβουροπάτι. Δεν το πετύχαμε. Όχι, πάρ' το φίλε, πάρ' το, πάρ' το. Το θέλουμε αυτό. Έλα ρε, εντάξει. Ωραία, τώρα πώς μπαίνουμε εδώ μέσα τώρα. Βασικά είχα πετύχει μια είσοδο. Κλασική mansion μου φαίνεται, μάλλον δεν έχει τίποτα. Η ίδια mansion είναι. Η ίδια mansion είναι, δεν έχει κάτι. Είναι ακριβώς η ίδια mansion. Να βλέπετε, έχει τους μαλάκες από εδώ, δεν έχει τίποτα. Εντάξει, δεν έχει τίποτα, δεν έχει τίποτα. Πάμε να φύγουμε τώρα, γιατί με κυνηγάει για μαλάκες από εδώ. Α, ακούω και Βόκερ. Καλά, καλά. Εντάξει, φεύγουμε, παιδιά, φεύγουμε. Από εκεί που ήρθαμε. Τέλος πάντων, αυτά ήταν, αυτή ήταν η εξερεύνηση, δεν είχε τίποτα άλλο. Επομένως, λέω τώρα να κάνω άλλη μία παύση. Και να επιστρέψουμε ξανά πίσω στο σπίτι, εκτός αν βρούμε τίποτα ενδιαφέρον τώρα, κάτσε λίγο εδώ πέρα. Αλλά δεν νομίζω, δεν έχει κάτι ενδιαφέρον, κάτι μικρά λατάκια εδώ πέρα, νεοφυτεμένα έχει. Διαμάντια δεν έχουμε μόνο για να φτιάξουμε κανένα jukebox, αλλά τέλος πάντων. Αλλά για να προσπαθήσουμε μια να βρούμε αυτό που έλεγα. Βασικά βρήκαμε κάτι εδώ πέρα. Κάτσε μήπως καταφέρουμε και βρούμε και το άλλο που είχα πει, ότι βρήκα παρέα με αυτό. Τόσο άμα είναι αυτό, αλλά δεν νομίζω, ήταν, είχε ξύλο πάνω. Ναι. Το ξέρω ότι ήταν η παγίδα. Μπλέξαμε. Τι είναι αυτό τα βλαμμένα ρε παιδιά. Πάμε γρήγορα, δεν κόλλυμπαν αυτά έτσι. Ωραία, εντάξει, δεν κόλλυμπαν αυτά ευτυχώς. Πήγαμε να μπλέξουμε μαλάκα, πήγαμε να μπλέξουμε. Λοιπόν, για να δούμε αυτό που έλεγα. Μήπως τώρα κι άλλα. Μήπως εμφανιστούν μπροστά μας. Μήπως εμφανιστεί μπροστά μας αυτό ρε, που έλεγα. Μα τίποτα, εντάξει, είπα κι εγώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο αυτό εκεί πάνω όμως. Τι είναι το, τι καταφέραμε και βρήκαμε πάλι. Λοιπόν, για να δούμε μια. Και αυτό με ruins σχετίζεται από ό,τι βλέπω, αν βλέπω καλά. Αλλά δεν βλέπω να έχει τίποτα τώρα. Τέλος πάντων, θα δούμε. Τι είναι αυτή, κάτι χωροπήδηξη εκεί πέρα. Α, έχει. Μυρμίγκι. Και άλλη πόλη βρήκαμε και καλά. Α, έχει χρυσό εδώ μέσα. Λοιπόν, πέτα αυτό το Rose and Brass, δεν το θέλουμε. Άδεια μαλαϊκία. Ωραία, Emmental. Αυτά τα θέλουμε. Αυτά τα θέλουμε. Εδώ στο ενδιάμεσο δεν βλέπω να έχει τίποτα. Όχι, δεν έχει. Θα μπορούσε να ήταν και πιο ωραίο αυτό, αλλά εντάξει. Για μαμά, structure είναι κομπλέ. Τι έχουμε βρει εδώ πέρα, παιδιά, κάτσε τώρα. Α, θα είναι άδεια. Για να μπούμε μέσα στο main κτίριο τώρα. Rocky Rainforest. Ωραία, για να μπούμε λίγο εδώ μέσα. Τώρα πώς μπαίνεις από εδώ μέσα τώρα. Ένα ίσως ξέρει. Και λογικά δεν μπαίνεις, ξέρω εγώ. Καλά, με δεν παίζει, θα σπάσω εγώ μια τρύπα εδώ. Καλό αυτό. Πού βγήκαμε τώρα, παιδιά. Α, εν τω μεταξύ κι άλλο κάρβουνο. Να, δεν έχει τίποτα εδώ μέσα. Απλά είναι σαν κάτι σαν watchtower είναι, δεν έχει τίποτα. Εντάξει, πάντως θα είναι φανταστική. Αυτό είναι για μυρμήγκια, ναι. Λίγο να πέφταμε κάτω. Λοιπόν, εδώ κοιτάξαμε νομίζω, ναι, κοιτάξαμε. Τώρα λέω να κοιτάξω μία αυτό. Αυτό είναι ηφαίστειο. Ηφαίστειο, ναι. Τώρα λέω να κοιτάξω αν είναι
Εντάξει, είπαμε τι είναι. Να, αυτό έλεγα. Σπίτι είναι. Επομένως, ας κοιτάξουμε και αυτή την idea εδώ πέρα. Πολλά building blocks βλέπω μόνο εδώ πέρα, τέλος πάντων. Αυτό στον αέρα, τι, πώς γίνεται αυτό. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, δεν έχει κάτι εδώ. Πάμε μια να κοιτάξουμε και το σπιτάκι εκεί πέρα. Πάντως έχει εξερεύνηση, δεν μπορώ να πω. Βρίσκουμε πραγματάκια. Ναι, βλέπετε είναι Watchtower εκείνο. Αυτό το μικρό σπιτάκι εδώ τι φάση. Τι σπιτάκι όμορφο είναι αυτό ρε παιδιά. Ωραία, βρήκαμε και άλλα πραγματάκια εδώ. Καταρχάς βρήκαμε και άλλα onions. Όχι, αυτό δεν έχει τίποτα μέσα. Αυτό είναι όλο και όλο, δεν έχει τίποτα. Τέλος πάντων. Το Mato Seeds, αυτά τα θέλουμε. Αλλά τώρα όμως τι να πετάξουμε. Να πετάξουμε τη βάρκα τώρα, τι να πετάξουμε. Α, πετάξουμε αυτό το crafting table, πρέπει να γαμηθεί. Εντάξει, δεν έχει τίποτα αυτό το σπίτι. Ωραία, αυτά πάντως, δεν βλέπω κάτι άλλο. Επομένως ξανακάνω μια παύση και επιστρέφουμε. Λοιπόν, update σαν γρήγορα. Μου φαίνεται κάτι ανακαλύψαμε εδώ πέρα. Και από ό,τι φαίνεται είναι χωριό. Αν δεν κάνω λάθος. Ναι, χωριό είναι. Α, ωραία, εντάξει, βρήκαμε πραγματάκια. Δεν τα μπράς. Μπα. Εντάξει. Τι με σπέμουν εσύ ρε. Εντάξει, δεν έχει κάτι. Ψωμάκια βλέπω εδώ. Και ιστορίες. Α, βρήκαμε και τέτοιο. Μπορούμε να το πάρουμε αν είναι. Και να πετάξουμε ένα αυτό το τόξο. Smithing template. Και να αφήσουμε και να αφήσουμε και να αφήσουμε. Τι να αφήσουμε τώρα, να αφήσουμε το πίκαξ αυτό. Άστο αυτό. Αφού ξύλινο πίκαξ είναι. Εντάξει, εδώ δεν έχει τίποτα. Ένα βιλιαράκι ακόμα. Εντάξει, αυτά πάνω κάτω, δεν βλέπω να έχει τίποτα άλλο. Εντάξει, κομπλέ είμαστε. Λογικά φτάνουμε και στον προορισμό μας τώρα. Εντάξει, ωραίο χωριουδάκι, είσαι μικρούλι, σαν καμπίνα. Ωραία, αυτά δεν βλέπω να είναι κάτι, αυτά τα pillars. Επομένως κάπου εδώ είναι και το σπιτικό μας, λογικά. Λογικά θα εμφανιστεί. Ωραία, ωραία κούντεσμα. Ωραία, αυτό κουντράει ρε. Αυτό κουντράει. Ωραία, να, μου φαίνεται πως βρήκαμε κάτι. Ωραία, μα είναι έτσι, θα το παίξουμε τόξο τότε. Ωραία, αυτό κουντράει ρε. Έχουμε και τους μαλάκους σκελετούς τώρα, να μην με αφήνουν σε ησυχία. Τι είναι, με έχασε. Να το. Βρωμιάρι. Έδωσες κάτι ή τζάμπα σου σκότωσα. Έλα εσύ κάνει you spin me round, τι με νοιάζει. Ωραία, από ό,τι φαίνεται τζάμπα το σκότωσα, δεν έδωσε κάτι. Μια μαλακή και μισή, η οποία μπορεί να μας είχε κοστίσει ακόμα και τη ζωή μας στο Minecraft. Εντάξει, μαλακής, τίποτα. Παπαριές. Τέλος πάντων, για να συνεχίσουμε εμείς τώρα. Αφού βρήκαμε τα μανιτάρια μας. Λες και είμαστε ο Μπάμπα Στρούμφ. Ωραία, να τα βρήκαμε τα σκατά μας εδώ πέρα. Εδώ είμαστε. Να το main. Τώρα το καμινάκι το δικό μας βλέπω αυτό είναι. Α, όχι το πέναντι, να το βλέπω. Ωραία. Εντάξει, βρήκαμε ωραία πράγματα και δεν μπορώ να πω. Βρήκαμε ακόμα και αυτό που ambient disc λέει και έχει τα κύματα της θάλασσας ακούγονται δηλαδή τώρα. Είμαστε πάρα ύπνος τώρα, τέλος πάντων. Λοιπόν, αφού βρήκαμε και αυτά, βρήκαμε και 50 σμαράδια. Πολύ καλά είμαστε. Λοιπόν, αφού βρήκαμε τώρα και αυτά, τα tomato seeds, αυτά δύο θα φτιάξω φάρμα λογικά off camera και θα τα φτιάξουμε. Ωραία. Λοιπόν, πέτα αυτά μέσα. Πάμε και πάνω να ξεμπαρκάρουμε τις βλακίες μας. Λοιπόν, άσε μέσα αυτό, αυτό. Τα σίδερα. Λοιπόν, βρήκαμε και μερικά candles. Λογικά θα τα βάλουμε εδώ. Αυτά πάνω κάτω, δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε. Έχουμε και μερικά τέτοια. Βασικά αυτά τα σβουρίξαν είναι, να φύγουνε. Ruin Town Map. Ωραία πάντως, βρήκαμε ωραία πραγματάκια, δεν μπορώ να πω.
Και το συγκεκριμένο μάλλον θα το κρατήσω, δεν θα το πετάξω για να το έχουμε σαν ενθύμιο. Πού τα έχω όμως τα leader, να τα. Λοιπόν, τάκ, ζζ. Οπ, τι ήταν αυτό, τι είναι αυτό. Έδες τρίπλ, καλά. Τέλος πάντων, πάμε ξανά. Τάκ. Τάκ, τάκ. Ruin town map. Εντάξει, κομπλέ είναι. Πολύ καλά, βρήκαμε και αυτά. Σω να φτιάξουμε μερικά ψωμάκια αν είναι. Τα φτιάξαμε. Τα φτιάξαμε. Λοιπόν, βάλτε αυτά θα τα αφήσω λέγοντα, δεν θα τα κάνω γιατί μπορούσα να κάνουμε εξώ καβουροπάτι. Βρήκαμε και αυτό και από ό,τι φαίνεται είναι animated κιόλα. Runic Etching. Chanted items. Α, πάνω σε items μπορούμε. Δηλαδή μπορούμε να φτιάξουμε δηλαδή ένα νέδρα έτσι σπαθί και να κάνουμε αυτά, ε. Μια χαρά. Λοιπόν, εδώ το πετάμε αυτό. Αυτό το shipping edge μάλλον θα πάρει φούντο από τη στιγμή που βρήκαμε κάτι καλύτερο. Αυτό το λογικά θα πάει για ψήσιμο. Λοιπόν, επομένως καλά είμαστε. Κάναμε αρκετά πραγματάκια σήμερα, δεν μπορώ να πω. Ήταν ωραίο επεισοδιάκι, είχε λίγο περιπέτεια. Ανακαλύψαμε και πράγματα. Βρήκαμε και αυτό, βρήκαμε και αυτό. Επίσης αυτό βγάζει και γαμού τους ήχους, ακούστε. Εντάξει, είναι λίγο κρυπιαστικό, δεν μπορώ να πω. Του Wings. Εντάξει, μια χαρά. Είναι λίγο κρυπιαστικό, δεν μπορώ να πω. Αλλά το θέμα την ώρα που το κάνω όμως. Μην εμφανιστούν εκείνα τα Twinks όμως, αυτά τα κίτρινα που πήγαμε να μπλέξουμε. Ή τα πέτυχα 2-3 φορές, γι' αυτό το λέω. Ξανά. Την ώρα που είχα κάνει η παύση. Ωραία, από ό,τι βλέπω δεν είναι πουθενά. Εκτός άμα είναι κάπου εδώ πίσω, δεν ξέρω. Αλλά θα τα ακούγαμε, θα μου λέγατε. Τέλος πάντων. Ναι, αυτά πάνω κάτω. Ευχαριστώ που παρακολούθησατε επομένως. Και τα λέμε την επόμενη φορά.